Έβλεπα στις 28 του Ιούνιου ένα δελτίο τύπου το οποίο βγήκε από το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος και έλεγε: δημοσιεύθηκε η προκήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων, Δημόσιων Συμβάσεων, για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη πίστας Motocross με συνολική προεκτιμόμενη αμοιβή 134.909,45 ευρώ». Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για τη δημιουργία αθλητικού χώρου πίστας Motocross στην τοπική κοινότητα Λευκοχωρίου του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας. Συγκεκριμένα προβλέπεται, έγραφε το δελτίο τύπου, η εκπόνηση των ακόλουθων μελετών. Τοπογραφική μελέτη, συγκοινωνιακή, αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική, υδραυλική, περιβαλλοντική. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά. Δίνεται η διεύθυνση. Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17η Εβδόμου, ημέρα Τετάρτη, στις 9 το πρωί, και ότι το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί επίσης από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος. Σαφέστατα, και δεν σταματάω σε αυτό το δελτίο τύπου έτσι απλά, και δεν σας το αναφέρω έτσι απλά, γιατί όλο και περισσότερος κόσμος στρέφεται στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, γιατί σε βάζει σε μια άλλη κουλτούρα, διότι σου δίνει κάποια άλλα βήματα σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέτρα, τους κανόνες, τις προϋποθέσεις, με την ασφαλειά σου. Και βέβαια οι πίστες, ό,τι πίστες και αν είναι, που εδώ και πολλά χρόνια βέβαια υπάρχει στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, αλλά αυτή την ώρα θέλει ένα ρετούς παραπάνω και γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια, συγκεντρώνει ευλόγως πολλά βλέμματα, και αν πάμε και σε επαγγελματικές κατηγορίες, υπάρχει σαφέστατα και μια άλλη ανάσα οικονομική που δίνεται στην περιοχή. Είναι δηλαδή πολλαπλά τα ωφέλη. Έτσι καλημερίζω δύο ανθρώπους. Καλημερίζω τον κύριο Στέφανο Ψηλάκη, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος παιδείας αθλητισμού στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας. Κύριε Ψηλάκη, καλημέρα σας από το Ράδιο 984. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Και επίσης θα καλημερίσω τον κύριο Αντώνη Χατζημιχάλη, ο οποίος ασχολείται με το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Δεν κάνει να ξεχνάμε ότι ήταν πρωταθλητής σε ό,τι έχει να κάνει με τις μηχανές, κατηγορία δικύκλωνα δηλαδή, το 1970-1971. Κύριε Χατζημιχάλη, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα και στο Στέφανο, θα το λέω έτσι από εδώ και πέρα, γιατί νομίζω θα τον κάνω φίλο μου, γιατί ασχολείται με το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Για ποιο λόγο θα τον κάνετε φίλο σας? Γιατί ασχολείται με το μηχανοκίνητο αθλητισμό και ειδικά τη μοτοσυκλέτα. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, ο οποίος έχει πάρα πολλά να προσφέρει. Να δούμε πώς ξεκινάει το σκεπτικό, γιατί δεν είναι πίστα σημερινή αυτή η motocross στο Αρκαλοχώρι από τον κύριο Ψηλάκη. Να δούμε ποιο είναι το σκεπτικό και τι θέλουν να κάνουν παρακάτω. Ναι, όπως σωστά είπατε προηγουμένως, η δημοτική πίστα motocross στο Δήμο μας έχει μια ιστορία 15 τουλάχιστον χρόνων. Είναι μια πίστα η οποία στο παρελθόν είχε φιλοξενήσει αγώνες, οι οποίοι με βάση και τους κανονισμούς της Ομοσπονδίας μηχανοκίνητου αθλητισμού κατατάσσεται στην κατηγορία Z, όπως θα γνωρίζει και ο κύριος Αντώνης, και έπαιρναν άδεια, εκδηλώταν η άδεια λειτουργίας από την εκάστοτε περιφέρεια. Το σκεπτικό, και όπως είχαμε προαναγγείλει εμείς στα 5 τέλη του Ιανουαρίου, είναι η πίστα αυτή να εκτελεχθεί, να δημιουργηθεί μια μελέτη η οποία θα την καταστήσει ασφαλή και λειτουργική, ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει και αθλητικές εκδηλώσεις πέρα από αυτές που είχε ήδη φιλοξενήσει, και να προσελκύσει και επισκέπτες που ενδιαφέρονται και τους αρέσει ο εναλλακτικός τουρισμός, και σίγουρα αυτούς που είναι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Όμως προέχει ασφάλεια, οπότε σίγουρα το βασικό κίνητρο είναι να δημιουργηθεί μια πίστα ασφαλής,
ώστε να πληρεί και τις προϋποθέσεις για όλα τα παραπάνω. Εναλλακτικός τουρισμός, μηχανοκίνητος τουρισμός, αθλητικός τουρισμός, ασφαλή λειτουργική πίστα, που σημαίνει ότι θέλετε να προχωρήσετε σε κατηγορία, δεν θα είναι μια πίστα που μπορούν να έρχονται απλά παιδιά έφηβοι ή οτιδήποτε άλλο, αλλά θέλετε να το πάτε και σε λίγο πιο επαγγελματικό στάδιο, αυτό να καταλάβω. Προφανώς, όταν αναπτύξεις και όταν εξελίξεις μία πίστα ώστε να πληρεί τις προϋποθέσεις και να γίνονται αγώνες, πανελλήνιοι, περιφερειακοί, αυτό προϋποθέτει ότι πρέπει να έχει όλα τα κριτήρια που θα θέτει η Ομοσπονδία, ώστε αυτό να δημιουργήσει σε εμάς αυτό το κίνητρο. Προφανώς και η προσέλκυση επισκεπτών που ενδιαφέρονται για τον αθλητικό τουρισμό και τον εναλλακτικό τουρισμό είναι ένα από τα κίνητρα, γιατί αυτό θα είναι κερδοφόρο σε πολλά επίπεδα για το Δήμο μας, εκτός ότι θα λειτουργήσει σαν διαφήμιση για τον τόπο μας, θα προσελκύσει και νέους, οι οποίοι, όπως είπατε προηγουμένως πάρα πολύ σωστά, νέους που αγαπούν τη μοτοσυκλέτα, γενικότερα το μηχανοκίνητο, τον αθλητισμό, και θα τους προσφέρει μια δημιουργική και δραστήρια διέξοδο. Που όμως το όφελος πέρα από αυτό θα είναι ότι μπαίνοντας σε μια πίστα να προπονηθούν ή να λάβουν μέρος σε ένα αγώνα, η ασφάλεια που τους παρέχει η πίστα αυτόματα τους δημιουργεί και την νοοτροπία και την κουλτούρα του σωστού οδηγού και έπειτα που θα μεταφερθούν στον δρόμο και δεν θα είναι σε ένα περιορισμένο χώρο όπως είναι η πίστα. Σωστά. Αλλά αποκτήσει αυτή την κουλτούρα. Γιατί προς το παρόν σε πίστα μετατρέπουμε τους δρόμους και έτσι όπως είναι τα ελαστικά και με τον τρόπο που πηγαίνουμε, από τη στιγμή που θεωρούμε ότι αυτό θα μας δώσει μια ανάσα, δυστυχώς κάνουμε κακό στον εαυτό μας και κάνουμε επίσης κακό και στους άλλους. Κύριε Χατζημιχάλη, πώς τα βλέπετε όλα αυτά έτσι όπως εξελίσσονται, διότι μπορεί ο χρόνος να περνά, αλλά εσείς είσαστε ενεργός στέλεχος μέλος σε ό,τι έχει να κάνει με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Αυτό που έχω να πω, ότι τη δεκαετία του 1990 ασχολήθηκα στην Ελασσόνα με πίστα μοτοκρός για 2 χρόνια, που έγινε παγκόσμιο πρωτάθλημα με sidecar, κάτι διαφορετικό δηλαδή, αλλά δεν έπαμε να είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα. Μετά από αυτά που είδα τότε, πραγματικά είναι και τουρισμός, αλλά είναι και ότι ανεβαίνει πάρα πολύ το άθλημα στην περιοχή και ειδικά σε όλο το νησί θα ανέβει, νομίζω, ότι φτιάχνοντας μια πίστα τέτοια. Υπάρχει, κύριε Χατζημιχάλη. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, ναι, αν δεν υπάρχουν άνθρωποι στην Ομοσπονδία της Μοτοσυκλέτας που περνάνε τακτικά σεμινάρια και γνωρίζουν ακριβώς το αντικείμενο, και αυτοί νομίζω ότι θα βοηθήσουν περισσότερο από όλους. Ανεβαίνει η κατηγορία το νησί. Σε ό,τι έχει να κάνει με το μηχανοκίνητο αθλητισμό, ανεβαίνει η κατηγορία η πίστα. Σας ρωτώ πάρα πολύ απλά, υπάρχει άλλη πίστα στην Κρήτη από την συγκεκριμένη, κύριε Χατζημιχάλη? Επειδή λείπω πολλά χρόνια από το motocross, γιατί ασχολήθηκα περισσότερο με τους αγώνες αυτοκινήτου, δεν γνωρίζω, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει και άλλη πίστα στην Κρήτη που να έχει την έγκριση της Ομοσπονδίας της Μοτοσυκλέτας. Κύριε Ψηλάκη, γνωρίζετε εσείς αν υπάρχει πίστα γνωρίζω, που να έχει έγκριση της Ομοσπονδίας? Γνωρίζω ότι υπάρχουν πίστες, όχι μεγάλες σε αριθμό, στην Κρήτη. Δεν γνωρίζω αν έχουν την έγκριση, απλά αν θυμάμαι καλά, εκεί προς το Γενάρη που είχε γίνει ένα ατύχημα, αν θυμάστε, με έναν αθλητή, και με αφορμή αυτό το ατύχημα τότε είχαμε εκδώσει και εμείς μια ανακοίνωση ότι θα μπει στη διαδικασία της ανανέωσης. Τότε δεν είναι λειτουργική για το κοινό και για αυτούς που θέλουν να προπονηθούν. Ξέρω ότι είναι μία από τις καλύτερες και πιο μεγάλες πίστες στην Κρήτη. Περισσότερες πληροφορίες δεν γνωρίζω για τους υπόλοιπους δήμους και για τις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης. Ωραία. Πάντως είναι μια ανάσα και μας δίνει επίσης αυτό που είπε κύριε Χατζημιχάλη ο κύριος Ψηλάκης πριν από λίγο, ότι σου περνάει την κουλτούρα της οδηγικής συμπεριφοράς, των προϋποθέσεων και του κανόνα για το πώς θα πρέπει να λειτουργείς και να κινείσαι.
Έτσι ακριβώς είναι, όπως είπε ο κ. Τσιλάκης. Εγώ θέλω να πάω μία βόλτα μέσα στο Καλοκόλλητο, αυτό το χώρο για να τους βοηθήσω. Να δω το χώρο περισσότερο για τους θεατές, για τα αυτοκίνητα που θα παρκάρουν, γιατί αν δεν έχει χώρο να παρκάρουν αυτοκίνητα θεατό, δεν έχει χώρο να παρκάρουν αγωνιζόμενοι, φτιάχνοντας μόνο μία διαδρομή για αγώνα, δεν κάνει τίποτα. Είναι πάρα πολλές οι προϋποθέσεις και όλα αυτά μπορούν να μπουν στη μελέτη και όλα αυτά να προβλεφθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για να μιλάμε για επαγγελματική κατηγορία. Από τον τρόπο που μιλάτε εσείς, από τον τρόπο που μιλάει ο κύριος Ψηλάκης, έχω την αίσθηση ότι ξέρετε, ενώνετε δυνάμεις έτσι ώστε να πάτε μπροστά, όλα αυτά να γίνονται με ασφάλεια, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και να μπορεί αυτή η πίστα να φιλοξενήσει πραγματικά μεγάλες εκδηλώσεις και πανελλήνιους διαγωνισμούς, σαν πίστα motocross. Δεν ξέρω, κάπως έτσι το αισθάνομαι, κύριε Ψηλάκη. Έτσι ακριβώς, και είναι ιδιαίτερη χαρά που μίλησα με τον κύριο Αντώνη χθες, και θα είμαστε σε επαφή, γιατί σίγουρα και την τεχνογνωσία του αλλά και την εμπειρία του όλα αυτά τα χρόνια θα μας βοηθήσει για να κάνουμε αυτό ακριβώς που είπατε, να δημιουργήσουμε μια πίστα ασφαλής πρώτα απ' όλα, αλλά και μια πίστα που θα μπορεί να φιλοξενήσει αθλητικές διοργανώσεις και να είναι ένας χώρος για δημιουργική και δραστήρια διέξοδο για τους αθλητές και αυτούς που αγαπούν το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Μηχανοκίνητος αθλητισμός που μπορεί κάποτε να θεωρείται ότι ήταν μόνο ανδρικό προνόμιο εξαιτίας της αγάπης, αυτό θέλω να πω, αλλά να που βγαίνουν συνεχώς νέα φιντάνια και από τον γυναικείο πληθυσμό που αγαπούν πραγματικά και δείχνουν αυτή την αγάπη στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, γιατί το βλέπουμε και στους αγώνες που γίνονται σε όλη την Κρήτη, είτε ραλί είναι είτε αναβάσεις είναι, όπως επίσης και στις μηχανές. Δεν νομίζω να λέω λάθος τα πράγματα, κύριε Χατζημιχάλη, έτσι? Για να σας το βεβαιώ σε αυτό που λέτε, ότι οι μεγάλοι αθλητές που θέλουν να κάνουν γερή προπόνηση κάνουν motocross. Πιστέψτε το. Όλοι οι μεγάλοι αθλητές κάνουν motocross. Είναι μια πολύ καλή κίνηση που κάνει το Αρκαλοχώρι, γιατί δεν είναι μόνο για τους μοτοσυκλετιστές, είναι γενικά για όλο τον κόσμο. Που ασχολείται με το μηχανοκίνητο αθλητισμό, θέλετε να πείτε? Και όχι μόνο, και όχι ακόμα μόνο. Και οι αθλητές, σας λέω, πολλοί αθλητές, όλοι αυτοί οι οδηγοί που τρέχουν σε αγωνίες ταχύτητος, αυτοί που τρέχουν ακόμα και Φόρμουλα 1, έχουμε μάθει ότι κάνουν για τη γυμναστική τους με αγώνες σε πίστες μονοπρόσωπες. Σε αυτούς αναφερόμουν. Κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Σας καλημερίζω, να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.